υβρίζει οποιονδήποτε άλλο, το ίδιο θα δεχτεί και έναν άθεο, όπως δέχεται και τον Πούτιν και τον κάθε πρωθυπουργό. Αλέξανδρε Στεφανόπουλε, μισό λεπτό. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά για να την βάλω και σε ένα πλαίσιο. Παρακαλώ. Ο συμβολισμός από μόνος του, δηλαδή, λέει, θέλω να πάω 10 μέρες πριν από τις εκλογές, με όποιο τυπικό, με όποιο πρωτόκολλο, με όποια διαδικασία, στο Άγιο Όρος, εν μέσω όλης αυτής της συζήτησης, εν μέσω της φιλολογίας για τα εκατομμύρια, για τα ΕΣΠΑ, για αυτά που γίνονται 3 ολόκληρα 4 χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Πάρε αντίδωρο εσύ, πάρε επίδομα εσύ, πάρε εκείνο εσύ, πάρε επιστρεπτέα εσύ, πάρε, πάρε και μη δίνεις. Και άμα έχεις, βλέπουμε. Όταν χρεοκοπήσουμε ως Ελλάδα, θα στα πάρουμε πολλαπλάσια πίσω. Όλος αυτός ο συμβολισμός δεν έχει. Συγγνώμη να το ρωτήσω έτσι, βρε Αλέξανδρε Στεφανόπουλε. Ναι. Μια ανιερότητα, δεν είναι ανίερο όλο αυτό? Θεωρώ όχι απλώς. Είναι δυστυχώς και σε αυτό θα απαντήσει η προσφώνηση του ηγούμενου Ελισσαίου. Όταν θα παρακολουθήσει την ακολουθία στη Σύμβολο Πέτρα. Θα είναι πολύ αυστηρός ο ηγούμενος. Ναι. Να πω κάτι, αλλά θα πρέπει να τονιστεί και το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναβάθμιση του Αγίου Όρους και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα από την επόμενη κυβέρνηση. Όπως θα τους πει. Αυτό είναι μια προεκλογική δέσμευση. Διχάζουν τους χριστιανούς για κομματικά συμφέροντα, το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μόνο εγώ εξοργίζομαι. Όχι, και πολλοί άλλοι. Τι είναι δυνατόν. Πηγαίνει ο ένας να δώσει, ο άλλος λέει ψήφισε αυτόν, ο άλλος ψήφισε αυτόν, φιλοκυβερνητική προπαγάνδα. Τι γίνεται. Είναι δυνατόν να το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Οι ψηφοφόροι πρέπει να δώσουν απάντηση στην κάλπη. Είναι ακόμα, το πρόβλημα είναι ακόμα οξύτερο, γιατί όποιος εκκλησιάζεται και δεν θυμάται τη θεία, το δίωμα της Ορθοδοξίας μόνο στις εκλογές, γιατί το κάναν όλα τα κόμματα, ξέρετε, σε όλες τις εκκλησίες παρακολουθούσα τη Μεγάλη Εβδομάδα, έβλεπα στα σίδια για όλους τους πολιτικούς, στη σειρά όλοι. Τιμούνται όλη την Ορθοδοξία, το δίωμα επαναλαμβάνω, έτσι, όχι το θρησκευτικό φαίνεστε, γιατί αυτό είναι που πουλάνε αυτή τη στιγμή, εξ αφορμής όλης αυτής της συζήτησης που προκάλεσε το πολιτικό σχήμα νίκη, με την ακραία τοποθέτηση ότι εμείς είμαστε καθαροί, οι αγνοί, αυτοί που επελέγησαν για να βοηθήσουν, εκεί αρχίζουν οι ενστάσεις και ολόκληρη συζήτηση, την οποία σας εξέθεσε και ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου και πολλοί άλλοι που προβληματίζονται ότι αυτό οδηγεί σε άλλου είδους καταστάσεις που τελικό αποτέλεσμα είναι ο διχασμός. Και ο θρησκευτικός διχασμός είναι χειρότερος από οποιονδήποτε αδελφοκτόνο εμφύλιο, γιατί το θρησκευτικό διχασμό η Ορθοδοξία τον πλήρωσε και κατέληξε με το θρησκευτικό διχασμό να πέσει το διαμάντι της Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη, εξαιτίας του θρησκευτικού διχασμού ενωτικών, ανθενωτικών, παπικών, μη παπικών και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολιτικά τα ζητήματα. Όσες φορές οδηγηθήκαμε σε τόσο οξύτατες κρίσεις. Από εκεί και πέρα, το ότι ρίχνει νερό στο μήλο τους και ο Πρωθυπουργός, θα δείτε κι άλλους. Δεν πάει μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα κάνουν μια περατζάδα, θα βγάλουν φωτογραφίες. Όπα, 2 λεπτά, εδώ έχω εγώ μια ένσταση τώρα. Όπα, 2 λεπτά, Αλέξανδρε Στεφανόπουλε, έχω εγώ τώρα μια ένσταση. Και δεν θα μπω σε ονοματολογία. Αλλά υπάρχουν οι πολιτικοί αρχηγοί ή οι πολιτικοί που είπες που πάνε στις εκκλησίες παραμονές εκλογών, θυμούνται το θρησκευμά τους, τη θρησκεία, την Ορθοδοξία όταν έρχονται οι εκλογές, πάνε, βγάζουν φωτογραφίες, βλέπω τον άλλον, έβλεπα και τον άλλον Γεωργιάδη να εξηγεί, μα γιατί γυναίκα που λέει που φωτογραφίζομαι, ανήμωνα, άμα δεν φωτογραφηθώ την ώρα που θα πάω να προσευχηθώ, πότε θα φωτογραφηθώ. Αυτή είναι μια κατηγορία και υπάρχουν και πολιτικοί, και πολιτικοί αρχηγοί και πολιτικοί άνδρες, οι οποίοι σεμνά και ταπεινά, για να το πω πολύ απλά, ούτε φωτογραφίζονται, ούτε διαφημίζονται, ούτε διαλαλούν τις επισκέψεις τους, είτε στο Άγιο Όρος, είτε στην Εκκλησία, είτε πού είναι. Ξέρω ότι ο Βελόπουλος πηγαίνει 5 φορές στο Άγιο Όρος φωτογραφία, δεν είναι ποτέ, αυτό. Για να είμαστε εξαρτημένοι. Πότε. Να σας δώσω και εγώ και άλλη είδηση. Να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης. Πότε έχω δει να φωτογραφίζετε με φόντο να κάνει κομπάρσους τις ιερές εικόνες και τους αγίους μας. Άλλους είδα.
Συμφωνώ. Λέω να μας πει ένα τίμα και να ξεκινήσει πότε έχει ξαναπάει στο Άγιο Όρος. Μισό λεπτό, Ανδρέα. Όχι, 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 μισό λεπτό, γιατί ξανατίθενται θέματα τάξεως. Όταν λέει ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ στο ρεπορτάζ εκεί, ότι έχει ξαναπάει στο Άγιο Όρος, πότε έχει ξαναπάει? Υπάρχει περίπτωση να είχε πάει ο κ. Μητσοτάκης και να μην είχε γεμίσει ο τόπος φωτογραφίες, selfie, TikTok, πώς τα λένε? Τότε δεν υπήρχαν που ισχυρίζεται ότι έχει πάει, δεν υπήρχαν. Πριν από 36 χρόνια, βέβαια. Υπάρχει όμως το ακίνητο αρχείο της οικογένειας Μητσοτάκης από τον κύριο Γιάννη Περκανάκη και τον κύριο Μανούσο, που συνόδευαν πάντα για να πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτοί οι δύο δεν μπορούν να μιλήσουν όπως ξέρετε, έχουν το απόρριτο που τους δεσμεύει. Ο Μανούσος, ο πατέρας Μητσοτάκης πήγε. Για τον πατέρα Μητσοτάκη λες τώρα ο Μανούσος. Κάτσε, έλεξε τώρα άλλη συζήτηση. Άστον τον πατέρα Μητσοτάκη. Άστον τον Μαγκαλίτικη που είναι, γιατί ο Μανούσος για τον πατέρα Μητσοτάκη. Ο πατέρας Μητσοτάκης δεν είχε πέτρινα βατραχάκια στο γραφείο του Feng Shui πιστεύοντας ότι του φέρνουν χρήματα. Γιατί αν ο Μανούσος, μιλήσει για το σήμερα, άστο Αλέξανδρε, άστο αν μιλήσει για το σήμερα. Μπορώ να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, 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 τώρα Αλέξανδρο Στεφανόπουλο. Έχω να σας πω ότι σε αυτή την επίσκεψη Μητσοτάκη και είναι είδηση αυτή η οποία θα φανεί τις επόμενες μέρες, θα κάνει follow-up ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Την αμέσως επόμενη, το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο, θα ανέβει ο κύριος Γεωργιάδης σαν υπουργός ανάπτυξης για να εγκρίνει αυτά τα προγράμματα. Εκατομμύρια. Πολύ ευχάριστο έργο. Πάμε στο ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο για την παρουσία του και την πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη ήταν, προσπάθησα να συμβάλλω. Αλλά πολύ. Θέλω να πω κλείνοντας, γιατί μιλούσα πριν συνδεθώ μαζί σας, με δύο-τρεις σοφότατες πληγές. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, Αλέξανδρε. Ότι η ατομική πολιτεία ενώνει. Το είπαμε, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό.